κύριε, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας και θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας, όπου σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η ενημέρωση από τους υπεύθυνους σε σχέση με την πορεία της πανδημίας. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγείας. Κυρία Παπαευαγγέλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, σημειώθηκαν 1.251 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας σήμερα ανέχεται σε 600, ενώ 89 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Αναφορικά με την κατανομή των διαγνώσεων, στην Αττική καταγράφηκαν 250 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 243 και στο Κιλκής 102. Συνεπώς, η αίσθηση όλων μας είναι ότι παρατηρούμε μια σταθερή πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, χωρίς μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη εβδομάδα, με κύρια χαρακτηριστικά τη σταδιακή μείωση των κρουσμάτων στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, με εξαίρεση κάποιες περιοχές όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τόπος ακόμα βράζει. Μείωση νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία παρατηρείται, αλλά διατήρηση της πίεσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πλειότητας των ΜΕΘ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ήθελα σήμερα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία των σχολείων και στην εισήγηση της Επιτροπής μας να μην ανοίξει τελικά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση πριν τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων. Παρά την υποτονική βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, εισηγηθήκαμε την αναβολή της έναρξης εκπαιδευτικής διαδικασίας διαζώσης για μετά τις γιορτές για δύο κυρίως λόγους. Όπως έχει τονιστεί πολλές φορές, το πιο σημαντικό κριτήριο για την άρση των μέτρων του lockdown είναι η κατάσταση των ΜΕΘ. Και δυστυχώς η εικόνα στις ΜΕΘ δεν βελτιώθηκε όπως θα θέλαμε. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση της κινητικότητας μέσα και έξω από τα σχολεία θα μπορούσε εύκολα να επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο. Επίσης, αμφισβητήθηκε το όφελος, αφού παρέμεναν μόλις 7 μέρες διδασκαλίες μέχρι τις αργίες των Χριστουγέννων. Εξού και υπήρξε προβληματισμός για την αναστάτωση που θα προκαλούσε το άνοιγμα των σχολείων στα παιδιά. Η απόφασή μας αυτή, βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν αναιρεί τη σταθερή θέση της Επιτροπής μας ότι η εκπαίδευση αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για μας. Και τα σχολεία είναι τα τελευταία που πρέπει να κλείνουν και τα πρώτα που θα επανέρχονται σε λειτουργία με τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων. Αν και εκτιμάται ότι η τηλεεκπαίδευση λειτουργεί πολύ καλά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση με φυσική παρουσία. Οι δημιουργικές σχέσεις αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων τους έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων, τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Επίσης, εξακολουθούμε στεναρά να υποστηρίζουμε ότι δεν παρατηρείται μετάδοση μέσα στα σχολεία, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, εισηγούμαστε το άνοιγμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μετά τα φώτα και θα συζητηθεί και τις επόμενες εβδομάδες με τα νέα δεδομένα. Το δεύτερο θέμα, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα, είναι οι Βρετανοί και η πρόσφατη απόφασή τους να εγκρίνουν πρώτοι το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού. Να είναι οι πρώτοι που θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό. Αυτό δεν ξαφνιάζει εμάς τους παιδιάτρους, καθώς αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών έχουν αντιδράσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στη διάρκεια μικρότερων επιδημικών εξάρσεων, σώζοντας τις ζωές πολλών μικρών παιδιών. Το Νοέμβριο του 1999, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφάρμοσε μαζικό εμβολιασμό έναντι της μηνυγκίτιδας οροϊμάδος Σε. Είχαν προηγηθεί μεγάλες επιδημικές εξάρσεις της μηνυδοκοκκικής νόσου από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η μεγαλύτερη εξ ημών σίγουρα θα το θυμάστε. Με αποτέλεσμα να χαθούν πολλά βέφη, παιδιά και έφηβοι από μηνυγκίτιδα σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Θα θυμάστε ίσως και οι μεγαλύτεροι ότι και τότε κλείναν τα σχολεία για απολύμανση κάθε φορά που είχαμε κρούσμα σε μια σχολική μονάδα. Οι μελέτες για την παρασκευή ενός αποτελεσματικού εμβολίου για το μηνυγκιτιδάκοκο τότε χρησιμοποίησαν μια πρωτοπόρα τεχνική, την τεχνική των συζευγμένων πολυσαχαριδικών εμβολίων. Και έτσι, ενώ ξεκίνησαν οι μελέτες το 1994, αυτές ολοκληρώθηκαν 5 χρόνια αργότερα, το 1999,
Με αποτέλεσμα στο μεσοδιάστημα αυτό να χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές. Μέσα σε λίγους μήνες, οι Βετανοί, πρώτοι στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο, πέτυχαν να εμβολιάσουν το 80% των παιδιών και των εφήβων τους, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της μηνυκίτιδας στη χώρα τους κατά 90%. Πολύ πιο πρόσφατα, το Σεπτέμβριο του 2012, όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα σε λίγους μήνες, σημειώθηκαν περισσότερα από 300 περιστατικά κοκκίτη σε βέφη κάτω των 3 μηνών, με αποτέλεσμα και αρκετούς θανάτους μικρών βεφών, οι Βετανοί αποφάσισαν να εμβολιάσουν όλες τις έγκυες, σπάζοντας πολλά ταμπού. Πέτυχαν μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες να εμβολιαστεί το 78% των εγγύων που βρίσκονταν εκείνη την εποχή στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους. Και έτσι σταμάτησαν την ενδημική έξαρση του κοκκίτη στη χώρα και διαφύλαξαν αποτελεσματικά τα μικρά βεφάκια τους. Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Η Αγγλική Πρωτοβουλία, συνεπώς, δεν μας ξαφνιάζει. Οι Βετανοί έχουν και στο πρόσφατο παρελθόν επιδείξει εγρήγορση, αυξημένα αντανακλαστικά, τόλμη, αποφασιστικότητα, αλλά και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση, έχουν αποδειχθεί πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση προκλήσεων στη δημόσια υγεία. Και όλα αυτά τα παραδείγματα σας τα λέω για να δείξω πώς η εφαρμογή ενός γενικού εμβολιασμού, όποτε απαιτείται για λόγους δημόσιας υγείας, πραγματικά σώζει ζωές. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω εκ νέου μία παράκληση. Μία έκκληση προς όλους, αναγνωρίζοντας την κούραση όλων μας και τη διάθεσή μας να βγούμε από το σπίτι. Να κάνετε υπομονή, να παραμείνετε πιστοί στην εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους συγγενείς σας. Έχουμε κατ' επανάληψη αναφερθεί σε προηγούμενες ενημερώσεις στην ευκολία με την οποία μεταδίδεται ο ιός μέσα μεταξύ των ανθρώπων όταν βρίσκονται σε συγχρονισμό και ιδιαίτερα για πολλή ώρα μαζί σε κλειστούς χώρους. Ένας ασυμπτωματικός προσκεκλημένος αρκεί για να διασπείρει τη λίμωξη σε όλη την παρέα. Αυτά τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι τα καλύτερα της ζωής μας, βρισκόμενοι με την οικογένειά μας ή με τους στενούς μας φίλους. Ας απολαύσουμε τις γιορτές μας λίγο διαφορετικά, πιο κλειστά και πιο οικογενειακά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ακούσαμε την κυρία Παπαευαγγέλου και τα όσα είπε για τα διαφορετικά φετινά Χριστούγεννα. Όπως είπε το Υπουργείο Υγείας, 1251 είναι τα νέα κρούσματα, 89 οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού και 600 συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8 παρα 10 με τη Σία Κοσιόνη. Γεια σας.